Δημοκρατίας και Λαμπεροτικής. Ο Κύκλιος, χριστουγεννιάτικο μήνυμα προς τους ευσεβείς χριστιανούς της κατημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η γιορτή της Θείας Συνανθρωπίσεως είναι φυσικό να γεμίσει τις καρδιές μας με πνευματική χαρά και ευφροσύνη. Η χαρά όμως αυτή είναι αυθεντική και αναφέρεται μόνο όταν αναδύεται μέσα από την αλήθεια της εορτής και όχι από την επιφάνειά της. Αυτή η αλήθεια συναντάται μέσα σε δύο αγιογραφικούς όρους που διαρκώς επαναλαμβάνουν οι θεόφθον και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας. Είναι η λέξη «κένωση» και η λέξη «πλήρωμα». Ο Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος τους Φιλιππισίους, «εαυτόν εκένωσε μορφήν δουλουλαβών». Άδειασε τον εαυτό του και έλαβε μορφή δούλου. Και στους Κολασσαείς λέγει ότι «εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Δηλαδή, ενώ εκένωσε και άδειασε την εικόνα του, σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, μέσα του κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος, ολόκληρη η θεότητα. Το ταπεινό βρέφος της Βηθλεέμ δεν είναι ένα συνηθισμένο συμπαθές μωράκι, όπως συνήθως απεικονίζεται στους ζωγραφικούς πίνακες, αλλά ο παντέλιος Θεός, όπως αποτυπώνεται στη βυζαντινή μας εικονογραφία. Ο Θεός, παραμένοντας τέλειος Θεός, χωρίς δηλαδή καθόλου να χάσει από τη θεότητά Του, εν το προσώπο του Χριστού, γίνεται άνθρωπος για να εξαγιάσει την ανθρώπινη ψυχή και το σώμα, για να θεώσει την ανθρώπινη φύση μας. Τι τιμή και τι ευλογία! Είναι τόσο μεγάλη αυτή η αλήθεια, που αδυνατεί να τη συλλάβει η διάνοιά μας και συχνά δυσκολεύεται να την αγκαλιάσει η πίστη μας. Είναι όμως αναγκαίο με αυτήν την αλήθεια να γεμίσει η ζωή μας. Χωρίς αυτήν η ζωή μας γίνεται τόσο άδεια και επίπεδη, ενώ μας γίνεται η τιμή να έχουμε και δυνατότητα και προορισμό θεώσεως, εμείς να το αγνοούμε. Αρκούμαστε μια ζωή μικρή και λίγη σε ποιότητα, φτωχή σε περιεχόμενο. Η δε προοπτική της αγιότητος είναι εξαφανισμένη από τον ορίζοντα του προορισμού μας. Ο λόγος και το μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου είναι η υιοθεσία, είναι να γίνουμε τέκνα Θεού. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να μας κάνει μετόχους της θεότητός Του. Εκτός όμως από το στόχο, η Εκκλησία μας δείχνει και τον τρόπο. Η οδός προς τη θέωση ξεκινάει από την κένωση, το άδειασμα, η ταπείνωση και την έξοδο από τη φυλακή του εγωισμού μας. Όποιος θέλει να ζήσει την αγάπη, την ελευθερία, την αλήθεια, πρέπει προηγουμένως να περάσει από το παράδοξο αλλά ευλογημένο μονοπάτι της ταπεινώσεως και της κενώσεως, για να μπορέσουμε να γεμίσουμε την καρδιά μας με την παρουσία και τη χάρη του Θεού. Για να ανοίξει ο δρόμος της κοινωνίας και της ένωσης μαζί Του, πρέπει να αδειάσουμε από τη τυραννία του εγωισμού και τα αδιέξοδα του ορθολογισμού μας, από το δουλικό δικαίωμα του συναισθήματος και το πεισματικό θέλημά μας. Γνωρίζουμε λοιπόν το σκοπό μας, είναι η θέωση και ο αγιασμός. Γνωρίζουμε και τον δρόμο, είναι η ταπείνωση και η κένωση. Η μεγάλη γιορτή της γεννήσεως του Κυρίου μας δίνει και ένα τρίτο εφόδιο για τη ζωή μας, το φρόνημα. Η ακολουθία των Χριστουγέννων είναι γεμάτη από στοιχεία ορθοδόξου φρονήματος και ήθους. Ο Κύριος έγινε φτωχός για να μας πλουτίσει, εαυτόν εκένωσε για να μας γεμίσει. Κατέβηκε από τον ουρανό για να μας ανεβάσει. Έγινε άνθρωπος για να μας θεώσει. Τι σημαίνουν άραγε αυτές οι αντιθέσεις? Ίσως είναι καιρός τα φετινά Χριστούγεννα να εγκαταλείψουμε αυτή τη λογική με την οποία είμαστε διαφωτισμένοι, τη φυσική λογική, και να προχωρήσουμε σε μία εντελώς διαφορετική λογική, τη πνευματική λογική. Όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να επιλέγει τη θέση του τελευταίου.
Όποιος θέλει να ζήσει τον Θεό, πρέπει να νεκρώσει τα πάθη του γι' αυτόν. Όποιος θέλει τελικά να ανέβει, πρέπει να κατέβει, πρέπει να ταπεινωθεί. Αλήθεια, τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα Χριστούγεννα με τα Χριστούγεννα του εμπορικού καταναλωτισμού ή τα Χριστούγεννα της κοσμικής κοινωνικότητας? Σήμερα χαιρόμαστε που είμαστε άνθρωποι. Σήμερα πανηγυρίζουμε που είμαστε πιστοί Ορθόδοξοι. Αυτό το φρόνημα φέρνει την ελευθερία. Αυτό δίνει την αγάπη. Αυτό χαρίζει την αλήθεια. Αυτό θα μας κάνει να ζήσουμε και εμείς φέτος αληθινά και αγιασμένα Χριστούγεννα, και καθώς ανατέλει το 2018 μια νέα καλή και ευλογημένη χρονιά. Σας το εύχομαι από καρδίας. Μεταπολής της εν Χριστώ, εν ανθρωπής αντιαγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.